Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα. Καλησπέριζω το Δημήτρη Σκαπινάκη. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα σήμερα να πούμε. Πρόταση της Αθήνας στην Τρόικα, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πολλά θέματα, πόσες δόσεις, τι παίζει, πού πάμε. Συνταξιοδοτικό. Ο Τάφος της Αμφίπολης. Έτσι. Η επίσκεψη του Πάπα στο Φανάρι. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με την Αμφίπολη, να το πάμε κάπως ανάποδα αυτή τη δόση. Ναι, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αν και μερικοί απογοητευτήκανε. Πιστεύω ότι είχε πολλές ειδήσεις. Όταν λες απογοητευτήκαν, τι εννοείς? Περιμένανε να πούνε κάτι για τον νεκρό, αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα, τέτοια πράγματα. Αλλά περισσότερο μάθαμε κάποιες πληροφορίες για το τι βρήκανε στην πραγματικότητα, διότι φάνηκε από τη συνέντευξη ότι πολλές από τις ειδήσεις που ακουγόντουσαν ως φήμες ήταν πραγματικές, όπως τα νομίσματα, τα επιστήλια, τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν ανθρώπινες μορφές πάνω. Επίσης ειδήσεις για τα κομμάτια της περιμέτρου που βρήκανε μέσα στη λίμνη Κερκίνη, για τη λαιλασία που έγινε από τους Άγγλους. Να. Πάρα πολλά πράγματα. Ας τα πάρουμε ένα-ένα άμα θες. Θέλω να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι φέρνουν και κάποιοι άλλοι κάποια τμήματα. Το ναι, βράδυ. Αυτό ήταν ωραία. Ο κύριος Λεφατζής ότι καταμετρήσαν, λέει, τα κομμάτια της περιμέτρου που βρήκαν μέσα στη λίμνη και την επόμενη μέρα εμφανιστήκαν και άλλα κομμάτια μόνα τους, που σημαίνει ότι κάποιοι κάτοικοι της Αμφίπολης έχουν κάποια κομμάτια από τον τάφο, τα οποία επειδή αντιλαμβάνονται και για τη σημαντικότητα, αλλά το ότι είναι άχρηστα αυτά βασικά, δεν μπορείς να τα πουλήσεις, δεν μπορείς να τα εμφανίσεις τίποτα, άρχισαν και τα επιστρέφουν. Αυτό μας δείχνει και τι λαιλασία έχει γίνει στον τάφο, τόσο από τους κατοίκους, όσο και από ξένους που περάσαν εκεί τόσους αιώνες από την εποχή της κατασκευής του. Χαμός γίνεται. Είδαμε να κρατώνται πρακτικά από την ναι. Συνέντευξη. Σε ένα site που όσοι ασχολούνται με το θέμα το γνωρίζουν, το Εμπεδότιμος blog. Τρομερό άρθρο το τελευταίο, πιστεύω. Ναι, έχει όλη τη συνέντευξη, αλλά και τι συζητήθηκε στα πηγαδάκια στη συνέχεια της συνέντευξης. Αυτό δεν το άκουσα, για πες το μου. Ναι. Προφανώς κάποιος εκεί, ο τακουστής να πούμε, άκουσε τι έλεγε ο υπουργός και οι αρχαιολόγοι μεταξύ τους. Εντάξει, δεν είναι και πολύ σημαντικές ειδήσεις, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες μεταξύ τους για το πώς θα χειριστούν και το θέμα του τάφου. Εντάξει. Οι κυριότερες ειδήσεις είναι καταρχήν ότι με το σκελετό θα ασχοληθεί η ελληνική ομάδα και όχι ότι θα το στείλουν στο εξωτερικό όπως λέγανε στην αρχή. Νομίζω κανείς δεν συμφωνούσε με αυτό, ειδικά αν το πάνε στην Αγγλία. Κοίταξε, αυτά λίγο τα φοβάμαι εγώ με Αγγλίες και τέτοια όσον αφορά εξετάσεις. Θα φεύγουν οι χρόνοι, θα περνάνε τα χρόνια. Να ξεχνιόνται τώρα, πράγματα. Μπορεί να το παίρνανε και να μην το γυρίζανε και ποτέ. Ας το καλύτερα, δεν είμαστε για τέτοια. Σε μια συνέντευξη του Καργάκου είχε αναφερθεί κιόλας στη Λούση, το πρώτο σκελετό, το γυναικείο σκελετό του πρώτου όρθιου ανθρώπου που πιστεύουν ότι υπάρχει, ο οποίος βρέθηκε στην Αιθιοπία και λέει ο Καργάκος, εγώ πήγα στο μουσείο να τον δω και όταν το κοίταξα από κοντά είδα ότι είναι αντίγραφο και ο σκελετός είναι ακόμα σε εργαστήρια στην Αμερική. Μετά από τόσα χρόνια δεν τον έχουν επιστρέψει πίσω. Καλά, εντάξει. Αυτό λέει πολλά νομίζω, εντάξει. Ήταν αρκετό αυτό, εντάξει. Χαμός γίνεται. Πολύ ενδιαφέροντα ήταν και κάποια πράγματα που αναφερόντουσαν στο ποιος φράγησε τον τάφο, ποιος έβαλε το χώμα, έκανε την επίχωση.
Καταρχήν στη συνέντευξη είπαν ότι όλος αυτός ο τείχος, οι σφραγίσεις που είχαν γίνει ήταν από κομμάτια του τάφου. Δηλαδή, καταρχήν υποψιάζονται ότι τη σφράγιση την κάνανε οι Ρωμαίοι. Καρακάλλας και παρέα του. Ναι, ναι. Ότι την κάνανε οι Ρωμαίοι. Επειδή δεν βιαζόντουσαν, δεν θέλαν να ξοδέψουν χρόνο και χρήμα, πήραν κομμάτια από τη βάση του Λέοντα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται βρισκόταν πάνω σε ένα κτίριο και όχι σε μια απλή βάση, ένα κτίριο μάλιστα που είχε στις πλευρές του 4 μαρμάρινες ασπίδες, εκ των οποίων οι 2 βρέθηκαν μέσα στο ποτάμι, ψάχνουν να βρουν τις άλλες 2, τις είχαν αρπάξει οι Άγγλοι. Θα σκοτωθούμε με τους Άγγλους, δεν βλέπω τη δουλειά, θα γίνει χαμός. Ναι. Πήραν αυτές τις πέτρες και τις χρησιμοποίησαν για να κλείσουν τον τάφο. Τώρα ο Μπεδότιμος εδώ έχει μια ωραία θεωρία ότι ο Καρακάλλας φράγισε τον τάφο, είχε μια μανία με τον Μέγα Αλέξανδρο και ίσως το έκανε για να προστατεύσει τον τάφο, γιατί είχε λαϊλατηθεί πάμπολες φορές και αποφάσισε να τον κλείσει μια και καλή. Τώρα ποιος ξέρει, θα δούμε. Ίσως στο πάτο του ποταμού να βρεθούν πολλά. Το κακό είναι ότι ανακαλύφθηκε και κάτι άλλο. Δεν φτάνει που είχαν πάρει οι Ρωμαίοι κομμάτια, δεν φτάνει που είχαν πάρει οι Άγγλοι κομμάτια, αλλά το 1936, δεν θυμάμαι, η Ούλεν, η ιδιωτική εταιρεία νερού. Τι έχει βρει αυτή η Ούλεν σε όλη την Ελλάδα. Ήθελε να φτιάξει ένα φράγμα εκεί, με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης, και από ό,τι φαίνεται, επειδή βαριόντουσαν να φτιάξουν αρκετούς πλήνθους για να το φτιάξουν, άρχισαν να παίρνουν από ένα περίβολο που ήταν έτσι τυχαία εκεί κοντά στη λίμνη. Ό,τι να είναι. Ελπίζω κάποτε να βρεθούν τα περισσότερα. Λένε ότι λείπουν περί τα 700 κομμάτια. Μόνο λέει τα 80 μέτρα από τα 498 περίπου που είναι η περίμετρος είναι σαν καινούρια, δηλαδή ακριβώς όπως τα έχει φτιάξει ο Δημοκράτης κατά πάσα πιθανότητα. Επιπλέον είπαν και για τα γράμματα στους στίχους. Την άκουσες και αυτή τη θεωρία ότι βρήκαν κάτι αλφα πάνω σε κάτι? Ναι, ναι, το μονόγραμμα. Ναι, λένε ότι δεν είναι λέει του Αλέξανδρου, αλλά είναι λέει τεκτονικά σύμβολα των μηχανικών, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να κολλάνε σωστά το ένα πλήνθο με τον άλλον. Δηλαδή, ξέρεις, βάζαν γράμματα για να μην χάνουν τη σειρά, ας πούμε. Αυτό πάει με αυτό, αυτό πάει με το άλλο. Τα συνδέανε όλα. Για να τα συνδέσουν. Τι άλλο. Αναφέρθηκαν και στο ερώτημα, βέβαια, μα γιατί δεν το γράφει πουθενά ιστορία αυτό το χτίσμα. Είναι ωραία ερώτηση. Λογικά, μα δεν είχε καεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ναι. Εντάξει, κάτι θα είχαμε, δεν μπορεί. Ναι, σίγουρα θα αναφερόταν στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Η θεωρία τους είναι ότι πρόκειται για υπάρχει μια αναφορά σε αυτό το χτίσμα, ότι ο Αλέξανδρος, λέει, είχε ζητήσει να χτιστεί ένας ναός στην Αμφίπολη. Και εδώ αρχίζουν τα σενάρια, δηλαδή του στείλω ότι όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, είπαν οι διάδοχοι, ωραία, θα τιμήσουμε την επιθυμία, το χτίσουμε τον ναό, αλλά συγχρόνως η Ολυμπιάδα έκρυψε μέσα στο ναό τα οστά του. Κάτω από τη μύτη των πάντων, δηλαδή πήγε, τα βάλε από κάτω, προφανώς σε συνεννόηση με τον αρχιτέκτονα, δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου αυτό. Έτσι. Έφτιαξε αυτή τη συγκεκριμένη υποδοχή για σαρκοφάγο και έβαλαν τα οστά του μέσα. Τώρα, εντάξει, όπως διάβασα, σε 4 μήνες θα ξέρουμε για το σκελετό και σε 2-3 μήνες θα έχει γίνει η σάρωση του λόφου για να δούμε αν υπάρχουν άλλοι θάλαμοι και άλλοι τάφοι. Η κυρία Μενδώνη που μίλησε με τον Αρχιεπίσκοπο, πού συναντήθηκαν τέλος πάντων τις προηγούμενες ημέρες, πώς σου φάνηκε? Εντάξει, ο Αρχιεπίσκοπος έδειξε κάποιο ενδιαφέρον. Α, να το δεχτώ αυτό. Ναι.
έδειξε κάποιο ενδιαφέρον, μπορεί να του αρέσει η αρχαία ιστορία. Γιατί το λες αυτό? Εκτός αν φοβάται, μήπως όλη αυτή την καταστροφή στον τάφο την κάνανε χριστιανοί στα πρώτα χριστιανικά χρόνια που γινόντουσαν καταστροφές σε τάφους, αλλά μάλλον από αυτά τώρα που λένε οι αρχαιολόγοι, μάλλον η καταστροφή έγινε από πολλούς και διάφορους πολύ πριν τα βυζαντινά χρόνια. Τώρα, επιπλέον μας είπαν ότι οι περισσότερες καταστροφές μες στον τάφο, οι δομικές, είναι από σεισμούς, γιατί γίνανε δύο πολύ μεγάλοι σεισμοί στην περιοχή. Τώρα, εντάξει, αναμένουμε περισσότερα. Για να δούμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει, εάν είναι όντως μέσα ο Αλέξανδρος, είμαστε οι πιο τυχεροί από όλους, έτσι. Επίσης, θα γλιτώσουμε πολλά, πιστεύω. Βέβαια, μιλάμε για τον τάφο του μεγαλύτερου στρατιλάτη που πέρασε ποτέ από αυτόν τον πλανήτη. Θα γίνονται ουρές για να το δουν αυτό. Αλλά βέβαια θα το χαρούμε μετά από πολλά χρόνια, γιατί θα αργήσει πολύ αυτή η διαδικασία. Όπως ξέρεις, και όταν βρέθηκε ο τάφος του Φιλίππου, περάσαν πολλά χρόνια για να γίνει επισκέψιμος ο χώρος και να χτιστεί το μουσείο. Βέβαια τώρα η τεχνολογία θα μας επιτρέψει, πιστεύω, νωρίτερα να γίνει. Να. Το άλλο είχε βρεθεί τη δεκαετία του 70, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς είδες την επίσκεψη του Πάπα στη Ρώμη. Στο Πατριαρχείο. Ναι, γενικότερα όπου... Ναι, στο Πατριαρχείο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί καταρχήν έχουμε δύο highlights σε αυτή τη συνάντηση. Το πρώτο είναι ότι ο Πάπας σε μια ένδειξη έτσι σεβασμού προς τον Πατριάρχη ζήτησε την ευλογία του και το έκανε μπροστά στις κάμερες, πράγμα πρωτοφανές. Να. Και το δεύτερο είναι ότι αναφέρθηκε ο Βαρθολομαίος στην προσπάθεια να διοργανωθεί μια σύνοδο όλων των Πατριαρχών το 2016. Το οποίο είναι πολύ σημαντική είδηση, γίνονται πολύ σπάνια αυτά τα πράγματα. Καλό θα ήταν να συμμετέχουν και οι καθολικοί, αλλά μάλλον δεν το βλέπω. Πάμε για άλλη μια οικουμενική σύνοδος. Μακάρι, μακάρι. Θα ήταν καλό. Φαίνεται ότι μπροστά στον κίνδυνο των τζιχαντιστών και στην εξαφάνιση των χριστιανών από τη Μέση Ανατολή, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε να πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ κάποια πράγματα και το Ισλαμικό κράτος. Γιατί σε κάτι πρωινάδικα ακούω κάτι μπαρούφες να φεύγουν από μερικούς του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα ας ολοκληρώσουμε αυτό και θα περάσουμε μετά σε αυτό, γιατί θέλω να το συνδέσω γενικότερα μαζί με τα υπόλοιπα στο κομμάτι της Τουρκίας. Λοιπόν. Συνέχισε. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ότι δηλαδή ο κίνδυνος της εξαφάνισης των χριστιανών από τη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι συσπυρώνει σιγά σιγά τις εκκλησίες. Και αυτό μπορεί να βγει σε καλό. Τώρα θα το δούμε στο μέλλον. Ξέρεις ότι η Εκκλησία είναι λίγο αργή στο προγραμματισμό και στο σχεδιασμό οτιδήποτε. Ναι, πράγματι. Και μην ξεχνάς ότι πρέπει να συμφωνήσει και το Πατριαρχείο της Ρωσίας, το οποίο, από ό,τι ξέρουμε, δεν έχει και τόσο καλές σχέσεις με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Δεν έχει και έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν νομίζω να μπορούν να κάνουν κάτι. Να δούμε, το μέλλον θα δείξει. Τον Ερντογάν πώς τον είδες απέναντι στον Πάπα? Ήθελε, λίγο, συγγνώμη, λίγο πριν έρθει ο Πάπας, ναι, είχε μια έτσι όρση οργάνωναν τη συνάντηση αυτή. Είδαν ότι η Τουρκία ήθελε να ελέγξει ακόμα και τις δηλώσεις. Καλά, ήθελε γενικά... Έκανε τέτοιες προσπάθειες δηλαδή. Και τους λένε χαλαρώστε γιατί δεν θα έρθει ο Πάπας και τελείωσε. Αλλά βασικά ο σκοπός ήταν καταρχήν να εντυπωσιάσουν οι Τούρκοι, να πάει ο Πάπας στο καινούριο γιγάντιο ανάκτορο του... Έτσι. Του Ερντογάν, του μεγαλομανή, όχι μεγαλοπρεπή, μεγαλομανή. Λοιπόν, ήθελε να εντυπωσιάσουν τους δυτικούς, να δείξουν ότι η Τουρκία είναι μια νέα υπερδύναμη στην περιοχή, ας πούμε. Περιφερειακή τουλάχιστον. Δυστυχώς οι Ευρωπαίοι δεν αντιδρούν και όσο δεν αντιδρούν κερδίζει η άλλη πλευρά. Βγήκε ο... Πώς να τον πω τώρα. Ένας καναλάρχης, ναι, η εφημερίδα είχε, μάλλον την εφημερίδα Ταράφ, μια εφημερίδα Ταράφ, ναι, βγήκε ο πρόεδρος, δεν ξέρω ποιος ήταν. Λοιπόν, και λέει μήπως συμπεριφερόμαστε σαν ταΐδες.
βλέπουμε. Όχι, οι Τούρκοι. Οι ίδιοι, όλο το κομμάτι. Α, μάλιστα. Και λέει, μήπως συμπεριφερόμαστε σαν νταϊδές. Τέλος πάντων, ανέδειξε ότι το Ισραήλ κάνει μια συμμαχία με την Αίγυπτο. Αργότερα μπήκε και η Κύπρος, η Νότια Κύπρος με την Ελλάδα. Σαν να λέει, κύριε Ερντογάν, άραξε λίγο, εδώ γίνεται χαμός. Έχουμε συμμαχία κρατών γύρω από εμάς, η οποία μεγαλώνει, ένα συνασπισμό κρατών. Εντάξει. Ναι, βασικά η Τουρκία δεν έχει καλές σχέσεις με κανέναν γείτονά της. Είναι πλήρως αποκλεισμένη. Ο μόνος που, για να το συνδέσουμε κιόλας, πες τους έδωσε μία δίωδο, ήταν ο Πούτιν, ανακοινώνοντας την ακύρωση του South Stream, για πολλούς και διαφόρους λόγους, π.χ. οι άθλιες σχέσεις του με τους Ευρωπαίους, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούσε η Βουλγαρία, η οποία, όπως ξέρουμε, είναι προσδεμένη τελευταία στο αμερικάνικο άρμα, ναι, η οποία, όπως χάλασε τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, η γνωστή ιστορία που όλοι την ξέρουμε, έτσι χάλασε και αυτόν τον αγωγό. Και αποφάσισε ο Πούτιν να στραφεί προς την Τουρκία. Είναι καθαρά για λόγους αντιπίνου. Μια ανταγωνιστική και εξισορρόπηση όσον αφορά τον ανταγωνισμό με, με τους αμερικανικούς αγωγούς, τέλος πάντων. Ακριβώς. Αυτό δεν τον δένει όμως τον Πούτιν αυτή η κίνηση με τον Τούρκο. Ο Πούτιν μάλλον θεωρεί ότι όπως συμφωνώ, ξεσυμφωνώ. Δηλαδή θα κάνω τώρα αυτό που με συμφέρει, αυτό θα διαρκέσει πολύ καιρό μέχρι να υλοποιηθεί. Ξέρουμε πόσο αργά πάνε αυτά τα project, δηλαδή ναι, είναι σε ορίζοντα δεκαετίας, ας πούμε. Το πολύ δεκαετία θα είναι αυτό. Μπορεί στη συνέχεια να αλλάξουν πάλι τα πράγματα, να τα βρει ο Πούτιν, ξέρω εγώ, με τη Γερμανία ή να τα... Ποιος ξέρει τώρα... Είναι, ας πούμε, υπέγραψε και με το Ιράν συμφωνία για να παίρνει φτηνό πετρέλαιο και ανταλλαγή μάλλον αγροτικών προϊόντων και άλλων προϊόντων που δεν έχει το Ιράν με πετρέλαιο σε πολύ φτηνή τιμή, προφανώς φτηνότερη από αυτή που παράγεται στη Ρωσία. Μπαλωματάκια δηλαδή. Ναι, είναι, όλα αυτά είναι στο πλαίσιο να εκβιάσει λίγο τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, ναι, ναι, να διαπραγματευτούν μαζί του, γιατί στην τελευταία σύνοδο το G8 μάλλον, τον είχαν στην άκρη, λένε. Έτσι δείχναν στις φωτογραφίες, ότι μόνο η πρόεδρος μάλλον της Βραζιλίας πήγε να του μιλήσει. Δηλαδή τον είχαν σε τέτοια απομόνωση, υποτίθεται. Φαντάσου. Τώρα, αυτά δεν είναι ωραία όμως, θα έπρεπε καλύτερα να συζητάμε περισσότερο παρά να κάνουν αυτές τις κινήσεις. Τώρα αυτό με την Τουρκία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά για την Ελλάδα. Σε ποια πλευρά, σε τι σημείο? Λέγεται ότι αυτή η συμφωνία για το φυσικό αέριο με την Τουρκία μπορεί να μας ζημιώσει ως προς το ότι θα φτιαχτεί ο αγωγός και ο κόμβος του φυσικού αερίου στο έδαφος της Τουρκίας. Θα είναι, λέει, κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά θα είναι από την πλευρά της Τουρκίας. Να αλλάξεις αυτή την περίπτωση στάση το Ισραήλ και να μην προχωρήσει η μονάδα φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, δεν νομίζω. Γιατί θα αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις. Αυτή η συμμαχία που λέει... Για τον καινούριο αγωγό που θα περνάει από Κύπρο, Κρήτη, Ελλάδα, ναι, και τα λοιπά. Έχει πάρει... Τον East Med, όπως μάλλον θα τον βγάλουνε. Έχει πάρει την απόφαση ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ναι. Θα προκηρύξει εκλογές, φτιάχνει νόμο γι' αυτό. Ναι. Δύο άτομα τα οποία που του αντεπιτίθεται είναι η Λάπιντ και η Λίβνη, Υπουργός Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Λοιπόν, οι οποίοι απεπέμφθησαν, ναι, συγγνώμη σε διακόπτω, κανονικά, ας πούμε, τους έβγαλε από τις κυβερνήσεις, τις οποίες ηγούμε, είπε ο Νετανιάχου. Δεν θα ανεχτώ πλέον εσωτερική αντιπολίτευση. Ναι. Και αν και αυτή η... Είναι αποφασισμένος ο άνθρωπος. Η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι ακροδεξιά κυβέρνηση, μας συμφέρει, γιατί είναι η πρώτη κυβέρνηση που πλησίασε την Ελλάδα σοβαρά να κάνει συζήτηση για συμμαχία. Τα προηγούμενα χρόνια όλες οι άλλες κυβερνήσεις μας δουλεύανε ουσιαστικά, μιλάγαμε, δεν κάναμε τίποτα. Επειδή τώρα όμως το Ισραήλ απέκτησε συμφέροντα στην οικονομική ζώνη της Κύπρου με τις συμφωνίες που γίνανε για τις έρευνες αερίου, πετρελαίου κτλ,
Μας συμφέρει αυτή η κυβέρνηση να μείνει για αρκετό καιρό ακόμα, γιατί από ό,τι φαίνεται διαπραγματευόμαστε καλύτερα με αυτούς. Εντάξει. Μέχρι στιγμής αυτό ναι, όλα αυτό δείχνουν. Ναι, αυτό δείχνουν. Για να δούμε πώς θα πάει το θέμα, γιατί φαίνεται άσχετα από, το, από ποια πλευρά είναι στο πολιτικό τόξο, παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή ναι. Πρέπει να βλέπουμε γενικότερα ότι το Ισραήλ είναι σοβαρό κράτος, σέβεται τον εαυτό του, έχει ανοίξει μια συμμαχία. Μπήκαμε και εμείς με την Κύπρος, όπως παραδέχεται και ένας... Και την Αίγυπτο. Μπράβο, ναι, ναι. Πολύ καλό και αυτό, ότι φέραμε και την Αίγυπτο κοντά μας. Προφανώς έτσι. Βοηθάνε και οι Αμερικανοί σε αυτό, που έχουν καλύτερες σχέσεις με αυτή την κυβέρνηση της Αιγύπτου. Και πέφτουν και 2 δισεκατομμύρια στο στράτευμα κάθε χρόνο. Γιατί όχι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Καταλάβανε οι Αμερικανοί το λάθος με τον Μουμπάρακ που κάνανε και κοτέψανε να καταστρέψουν την Αίγυπτο. Αυτό το, να το πούμε, τρίγωνο, τετράγωνο μάλλον που φτιάχνουν αυτούς, είναι πολύ ενοχλητικό για την Τουρκία. Ελπίζω να δέσει, γιατί ξέρεις, δεν είναι και πιο αξιοπιστή σύμμαχη. Εντάξει, στο παρελθόν πολλές φορές μας έχουν κρεμάσει σε διάφορα θέματα, αλλά πιστεύω ότι τώρα μπροστά στον κοινό εχθρό που είναι η Τουρκία, εννοώ γεωπολιτικό εχθρό, δηλαδή το ότι πάει να ανασυστήσει, νομίζει ότι θα ανασυστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχει γράψει και διατριβή ο νέος πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Νταβούτογλου. Εννοείς το στρατηγικό βάθος, το βιβλίο. Έχει γράψει όμως και στο πανεπιστήμιο για να αποφοιτήσει. Έγραψε διατριβή για ιδέες τις οποίες βέβαια επαναλαμβάνει και στα βιβλία του, εννοείται. Ο άνθρωπος τα πιστεύει αυτά. Ξέρεις τι έγινε σήμερα, Για πες. Ζήτησε να επισκεφτεί τη Θράκη όταν θα ερχόταν για τη συνάντηση, έφαγε άκυρο βέβαια, και μπορεί η συνάντηση να μην γίνει καθόλου. Στις 5 Δεκεμβρίου που ήταν, ξέρεις, με το Σαμαρά, αρχίσανε πάλι, ξέρεις, ωραίο μου ακούγεται. Ναι, καλύτερα να μην γίνει. Μην είναι τίποτα μαγκές προεκλογικές όμως και να είναι συνοημένοι όλοι από πίσω, γιατί με ξενερώνουν πολύ αυτά τα πράγματα. Εντάξει, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, αυτά γίνονται. Αλλά να σου πω κάτι, μάλλον και τους δύο θα τους συμφέρει η ένταση, γιατί θα αποπροσανατόλιζαν τον κόσμο από τις εκλογές. Η ένταση αποπροσανατολίζει. Δεν χρειάζεται να πάμε ίσως σε τέτοια ένταση για να αποπροσανατολίσουμε τις εκλογές. Επεισόδια, αψιμαχίες στο Αιγαίο. Τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του. Άκουσα ένα. Σηκώνομαι ένα πρωινό και ανοίγω την τηλεόραση. Δεν θέλω να πω τι και πώς και πού. Ναι. Λοιπόν, και αρχίζουν και ρωτάνε έναν από το ΣΥΡΙΖΑ για το Ισλαμικό κράτος και λέει: Δεν βλέπετε τι κάνει το Ισλαμικό κράτος. Δηλαδή, τι να δούμε, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Είναι τρομοκράτες αυτοί. Αν δεν το έχει καταλάβει, τέλος πάντων, ας μην το συνεχίσω. Δηλαδή, είναι τρομοκράτες. Έκανε δηλώσεις υπέρ των Ισλαμιστών. Έτσι μου φάνηκε. Ναι, δεν βλέπετε τι κάνει το Ισλαμικό κράτος. Ελπίζω να μην τους πάρει ο κόσμος τα σοβαρά, γιατί. Εδώ να σου πω κάτι άλλο. Άσχετα εάν μπαίνουν πρεσβείες στο ΣΥΡΙΖΑ και κόβουν βόλτες και συζητάνε. Τους βλέπουν ως. Μια ενδεχόμενη κυβέρνηση. Ναι, μα άκουσες που πήγαν και στο εξωτερικό, μιλήσαν με μεγάλες τράπεζες. Τελικά ισχύει ότι κάποιος. Ναι. Για πες μου λίγο για αυτό το ταξιδάκι. Πώς το είδες. Πήγε ο Μίγιος, όχι ο άλλος, ο Σταθάκης. Σταθάκης, ναι. Ο Σταθάκης ήταν, ναι. Εντάξει, βγήκε και μια αρβίλα με ένα email που έλεγε ότι πήγαν και τους είπαν ότι ουσιαστικά εδώ θα κάνουν επανάσταση, θα μας κάνουν Αργεντινή να πούμε. Αυτά πιστεύω είναι παραμύθια τώρα. Αυτοί πήγανε να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και ίσως να προσφέρουν και ανταλλάγματα, ούτως ώστε να βγουν κυβέρνηση στα σίγουρα. Καταλαβαίνεις τι είναι τώρα. Αυτά που έκανε και ο Παπανδρέου, που μερικοί τον έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη. ναι, εντάξει τώρα.
αφού πολλά από αυτά που κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις μοιάζανε σαν να είχαν προσυμφωνήσει πράγματα με ξένες κυβερνήσεις σαν ανταλλάγματα. Κάνε με μένα να κυβερνώ και εγώ θα σας κάνω όλες τις χάρες. Έτσι. Αυτό είναι. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος την έχεις προσέξει καθόλου? Άκουσα 5-6 σημεία. Το πιο σημαντικό είναι φυσικά η κατάργηση εκείνου του αθλείου νόμου περί ευθύνης υπουργών που προστατεύει τον υπουργό τι και να κάνει. Κατάργηση των, πώς το λέει, των εξεταστικών επιτροπών. Αυτά όλα που καθυστερούσαν τέλος πάντων έτσι τη δουλειά μας. Και ότι θα ισχύουν οι παραγραφές που ισχύει για τον κοινό κόσμο και τον κοσμάκι θα ισχύει και για τους υπουργούς, δηλαδή τα όρια παραγραφής. Ουσιαστική κατάργηση προνομίων για στελέχη κυβερνήσεων έναντι ποινικών υποθέσεων και όλα αυτά. Και ένα άλλο ωραίο που εγώ συμφωνώ απόλυτα είναι να τον ψηφίζει ο λαός τον πρόεδρο, ώστε να μην μπορεί ο καθένας να αλλάζει την κυβέρνηση επειδή δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιος είναι ο πρόεδρος. Αυτό είναι αστείο δηλαδή. Το ακούω ως ενίσχυση αρμοδιοτήτων. Ναι, λέει ενίσχυση, αλλά λέει ότι όταν λέει δεν συμφωνούν στη Βουλή, θα πηγαίνουν σε εκλογές στο λαό. Γιατί δεν μετά από τρεις ψηφοφορίες τέλος πάντων. Ναι, τρεις ψηφοφορίες λέει. Καλά τα λες. Μάλιστα. Και οι βουλευτές από 300 σε 200. Ναι, αυτό δεν συμφωνώ. Ούτε εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ούτε εγώ. Μ' αρέσει το 300. Μου θυμίζει τους 300 του Λεωνίδα, δεν ξέρω. Όχι. Αλλά, λένε ότι, το λένε ότι θα παίρνονται οι αποφάσεις πιο εύκολα και πιο... Εγώ δεν το πιστεύω. Πρώτον γιατί... Το ότι δεν προσπαθούν να σε το ότι δεν θέλουν να σε εκπροσωπήσουν κάποιοι από αυτούς, δεν με ενδιαφέρει αν είναι πλειοψηφία ή μειοψηφία μέσα στη Βουλή, δεν σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός των 300 δεν μπορεί να το κάνει άμα αλλάξουν κάποια στιγμή τα πράγματα με τις επόμενες εκλογές. Ναι. Λοιπόν, η λογική είναι να τους μειώσεις αν θες να σε αντιπροσωπεύσουν οι 200 και οι 300, στο να καταφέρουν να σε αντιπροσωπεύσουν, ποιοι θα σε αντιπροσωπεύσουν πιο καλά. 300 από τους 200. Θα πάρουν ναι, και άλλες αρμοδιότητες και θα. Ότι υπάρχει πάμε σε Βουλή των Λόρδων μετά. Πιο ευρεία αντιπροσώπευση του ελληνικού λαού, όσο μεγαλύτερο είναι το νούμερο. Αυτό θες να πεις. Τι κάνει η Βουλή, 22-25 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Καλά. Στα 300 δις. Δεν πρέπει. Ναι. Να μην μείνουν οι ίδιοι όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν εκλογές. Δεν προσπαθώ να πω κάτι, ξέρεις. Ναι. Άκουσα και μια άλλη φόρμουλα. Ότι θα δημιουργηθεί γερουσία και δηλαδή θα μειωθεί η Βουλή στους 200-250, άκουγα διάφορα σχέδια και οι υπόλοιποι θα γίνουν γερουσία, δηλαδή ουσιαστικά θα αποκτήσουμε δύο σώματα όπως έχουν στην Ιταλία, στην Αμερική, ξέρεις, που υπάρχει Βουλή και γερουσία, δηλαδή μια απόφαση θα περνάει από δύο σώματα. Με προσθήκες έτσι. Με τις ανάλογες μετατροπές. Αυτό το... Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό το σχέδιο, γιατί όπου μπλέκονται δύο σώματα, μάλλον καθυστερούν να πάρουν και απόφαση. Βλέπουμε τι γίνεται με το Κογκρέσο στην Αμερική. Έτσι. Αφού υπάρχει και ένα αστείο από τους Αμερικανούς που λέει, σπάνε τη λέξη και λέει Congress και λέει δίπλα είναι το αντίθετο του Progress. Είναι, δηλαδή δεν να, προχωράει ναι, τίποτα. Ναι. Ναι, το λένε αστειευόμενοι. Remaining. Remaining συνεχώς. Μάλιστα. Ναι, ναι, θα κάνω ένα διαλυματάκι. Σίγουρα οι 300 αντιπροσωπεύουν καλύτερα εάν θελήσουν το λαό. Και το ότι δεν το κάνουν δεν χρειάζεται να, για μένα να μειωθούν. Γιατί αν μειωθούν, πρώτον θα πάρουν αρμοδιότητες. Ναι, θα γίνει πολύ οικογενειακή κατάσταση ναι, ναι. μεταξύ μας δηλαδή. Ναι. Ναι. Είναι, έχει μια λογική αυτό. Υπάρχουν τα καλά για τα κακά. Άλλοι λένε ότι οι αποφάσεις θα παίρνονται πιο γρήγορα. Άλλοι λένε ότι θα γίνει μια, έτσι, μια στενή κάστα η οποία θα παίρνει αποφάσεις στα γρήγορα ότι τις υφέρει ας πούμε. Δεν ξέρω, αν δεν δω νομοσχέδια έτσι λεπτομερώς, δηλαδή τι ακριβώς πώς θα λειτουργεί αυτό, δεν μπορώ να... Μην γίνουμε Βουλή των Λόρδων μόνο, γιατί μετά δεν μας σώζει τίποτα. Όχι, εντάξει. Δεν προλάβω, μετά να κάνεις τίποτα.
Ναι, πρέπει να εκλέγεται και ο αγρότης, πρέπει να εκλέγεται και ο οικονομολόγος. Όλοι πρέπει να εκλέγονται, ας πούμε. Ναι, και χωρίς να χρειάζεται να χρηματοδοτούνται από τρίτους. Ακριβώς, ακριβώς. Να είναι φθηνό το να βγεις να εκλεχθείς. Και να βγεις με την αξία σου, να περνάς μέσα από αυτά τα στεγανά που έχουν δημιουργήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή, τέλος πάντων. Εντάξει, για να κινήσει η διαδικασία θα πρέπει να κατευθυνθεί πρώτα στη Βουλή από τουλάχιστον 50 βουλευτές. Καλά, τώρα καταρχήν μετά τις εκλογές πρέπει να αποφασίσουν αν θα γίνει αναθεώρηση. Μπορεί το ΣΥΡΙΖΑ να βγει και να πει, ξέρω εγώ, εγώ δεν θέλω να γίνει αναθεώρηση για τον Β' λόγο, ξέρω εγώ. Πρέπει, δεν θυμάμαι, πόσοι πρέπει να συμφωνούν για να γίνει αναθεώρηση. Τα 3/5 του εκλογικού σώματος, 180 βουλευτές. 180 βουλευτές. Εδώ είναι τα δύσκολα. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Πρέπει όμως να γίνει αναθεώρηση, γιατί πρέπει να εξυγχρονιστεί το Σύνταγμα και να φύγουν κάποιες διατάξεις οι οποίες προστατεύουν τους βουλευτές, ό,τι και να κάνουν, αλλά και καθυστερούν τη λειτουργία της Βουλής και κατ' επέκταση της χώρας. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, κάτσε να βρω τη λίστα, την έχασα. Δεν τη βρίσκω, τέλος πάντων. Θα τη βρω με άλλο τρόπο. Εδώ είμαστε.
ξεκινάμε. Συνεχίζουμε το, από το διαφημιστικό μας, από το διαλυματάκι μας. Είδαμε κάποιους υπουργούς να πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά κάποιο τρόπο πήραν το παιχνίδι επάνω τους. Δηλαδή είδαμε κάποιες... δεν θέλω να πω ονόματα, είναι γνωστοί υπουργοί που πήγανε. Άλλοι πήγανε, μείνανε 6 μέρες. Συνεχίζουν δηλαδή, κάποιοι φύγανε, γύρισανε πίσω. Κάνανε διακοπές. Διακοπές δεν ξέρω αν κάνανε, σίγουρα όμως είχαν μια προσωπική επαφή με τα στελέχη. Των ταμείων, του ταμείου, των δανειστών. Δούμε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Προσπαθήσαμε ο τρόπος που να πάμε να μιλήσουμε στα στελέχη. Προσπαθήσαν να εξομαλύνουν τις σχέσεις με το ταμείο, δηλαδή. Το Ταμείο κοιτάει τα πράγματα πολύ τεχνοκρατικά και δεν πρόκειται να μπει σε κάτι τέτοιο, πιστεύω. Και γι' αυτό κάνει και συχνά λάθος. Και να αφήσουμε αυτά που ξέρουμε και να... Εντάξει, ναι, κάνει και... ακριβώς επειδή κάνει και συχνά λάθος. Ναι, έχει αποδειχθεί αυτό τόσα χρόνια εδώ που... Ναι. Ότι πολλά από τα προγράμματά του δεν έχουν λειτουργήσει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές χώρες. Δεν το θεωρώ καλή προσέγγιση αυτό που κάνουμε. Δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω να καταλήξει έτσι. Τι, πάμε να προλάβουμε τι, ας πούμε. Τι να σου πω τώρα, εσύ θεωρείς δηλαδή ότι να... είναι ένα είδος γλυψίματος, δηλαδή πήγανε να... Γλυψίματος. Ελέγχουμε την κατάσταση στους τομείς μας, θα προχωρήσουμε, δηλαδή δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται λίγο... Ή υποσχέσεως για τα μέτρα που θα πάρουν. Ναι. Δηλαδή... Εδώ κοιτάνε ποιοι κάνουν σωστά αυτά που συμφωνούνται. Mm. Και ο ΣΥΡΙΖΑ άμα ανέβει, είχαν συζήτηση με τον... άκουσα τον Μιλιό που μίλαγε με τον Χατζηνικολάου. Κάπου εκεί με κοντά την θα... Κανέλη, ναι. Με την Κανέλη που τσακωθήκανε. Κάπου εκεί κοντά θα κινηθείτε, του είπε ο Χατζηνικολάου. Εντάξει, ναι. Κάπου εκεί κοντά θα κινηθούν, αυτή είναι η αλήθεια. Μα αυτή είναι η ρεαλιστική προσέγγιση τώρα. Αυτά που λένε να το παίξουν επαναστάτες και να τα καταργήσουν όλα με ένα άρθρο, λέει, σε μία νύχτα και θα κουρέψουν, λέει, τα πάντα. Αυτά δεν είναι. Εκτός αν θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα, βέβαια. Αν έχουν τέτοια... Ο ένας λέει για το Ισλαμικό κράτος και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, εάν ισχύει, που δεν ισχύει λογικά, γιατί άμα θες να κυβερνήσεις δεν κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, ο Χόκινς, άκουσες τι είπε? Ναι, ναι, το είδα. Μου θύμισε λίγο Terminator όταν έκανε αυτή τη δήλωση. Έχει πει πολλά ωραία που θα μπορούσαν να τα δούμε και σε ταινίες, ας πούμε, στο Hollywood. Είπε ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη αναπτυχθεί πάρα πολύ, λέει, απειλεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι ακριβώς. Όπως είχε πει και ένα άλλο ωραίο παλιά, ότι λέει αν ποτέ εμφανιστούν, λέει, εξωγήινοι, δεν θα είναι για καλό. Για ποιο λόγο, λέει, κανείς, λέει, δεν θα ξόδευε τόση ενέργεια να έρθει από τέτοια μακρινή απόσταση για καλό. Μόνο σαν κατακτητής, λέει, θα ερχόταν. Είναι θεωρία, δεν ξέρω. Και καλά. Ναι. Λοιπόν, ναι, είναι δυνατό άρθρο. Είναι ωραίο θέμα να το συζητήσεις αυτό. Αν δηλαδή, αν κάνεις πολύ έξυπνες τις μηχανές, θα μας βοηθήσει στην πραγματικότητα, όχι. Πολλές ταινίες έχουν γυριστεί με αυτό το θέμα. Διχασμένοι οι δίκοι με αυτό το πράγμα. Περισσότερες δυσίωνες, δηλαδή ότι αφού η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ανώτερη της ανθρώπινης, άρα θα την υποσκελίσει. Μήπως... είναι το κόστος εργασίας το οποίο το γυρνάει κατά κάποιο τρόπο. Γιατί στο φιλελευθερισμό έχουμε πολύ... μας ενδιαφέρει το κόστος. Είναι πολύ ακριβό για να γίνει. Όχι ακριβό, εντάξει, θα τη βρούνε την άκρη πιστεύω, αλλά... Ήδη η Google, ας πούμε, μεγάλες εταιρείες, έχουν εξαγοράσει πολλές... μικρές εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα διαβάζεις κατά καιρό που γίνονται κάτι εξαγορές εκατομμυρίων. Πανικός γίνεται πραγματικά.
Λοιπόν, όπως ανέφερε, οι απλοϊκές μορφές τεχνητής νοημοσύνης που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί πολύ χρήσιμες. Όμως, εξέφρασε τον φόβο του για τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν εάν η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργήσει κάτι που θα ξεπεράσει τις ανθρώπινες ικανότητες. Θα έκανε κουμάντο μόνο του και θα επανασχεδίαζε τον εαυτό του με ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα. Οι άνθρωποι που είναι περιορισμένοι από την αργή βιολογική εξέλιξη δεν θα μπορούσαν να το ανταγωνιστούν και θα έμεναν πίσω. Ναι. Ωραίο. Θα έμεναν πίσω. Πολύ χαλαρό ακούγεται αυτό το σενάριο, το θα έμεναν πίσω σε μια τέτοια περίπτωση, αν δεν... Θυμίζει μια ταινία που βγήκε πρόσφατα ο σχηματογράφος πριν από κάτι μήνες, το Transcendence, που κάποιος άνθρωπος μετατρέπεται σιγά σιγά σε μηχανή και ουσιαστικά αρχίζει να ελέγχει τους ανθρώπους μέχρι να προσπαθήσουν να το σταματήσουν. Είναι κλασικό σενάριο αυτό. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από το Hawking και να πάμε λίγο στην πρόταση της Αθήνας στην Τρόικα. Ναι, ένα έτσι πιο γκρίζο θέμα. Καταρχήν λέει για... Πιστολή 43 σελίδων είδαμε. Ναι, τα πιο σημαντικά είναι αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία που θα πλήξει τον τουρισμό, καθότι θα ανέβουν οι τιμές των ξενοδοχείων από 6,5 λίρες σε 13%. Αύξηση του ΦΠΑ στις παραμεθόριες περιοχές που θέλει η Τρόικα, δηλαδή να πληρώνουν όλοι το ίδιο ΦΠΑ. Ξέρεις, τα νησιά και ο Εύρος και τα λοιπά έχουν άλλο ΦΠΑ. Ναι, ναι, λογικό. Η Ελλάδα. Αλλαγή στην ασφάλιση, ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον 20 χρόνια για να πάρεις σύνταξη και 62 χρόνια και για να πάρεις... όχι, μάλλον να το πούμε καλύτερα, θέλει τουλάχιστον 20 χρόνια για να πάρεις το μίνιμουμ και τουλάχιστον 62 χρόνια για να πάρεις πλήρη σύνταξη. Που αυτό πλήττει κυρίως στις μητέρες και στις γυναίκες, να πούμε. Ναι, ήταν μια μεγάλη αδικία αυτό, πιστεύω. Εντάξει. Εντάξει. Ήταν ένα κοινωνικό μέτρο για να βοηθήσει τις μητέρες κυρίως, που είχαν παιδιά ανήλικα κτλ. Εντάξει, τώρα αυτό η Τρόικα το βρίσκει άδικο. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, το συνταξιοδοτικό ήθελε αλλαγές. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα όμως. Λοιπόν, θα περάσουμε στην ιδιωτική ασφάλιση. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Κοίτα, όπως το εξωτερικό, η ιδιωτική ασφάλιση θα γίνει βασικός πυλώνας. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει η ασφαλιστική αγορά από κάποιες μικρές εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να επιζήσουν και δεν μπορούν να εγγυηθούν. Κάτι ξέρεις γι' αυτό για να το λες. Έχουμε δει κατά καιρούς ασφαλιστικές να βαράνε κανόνι κάτι μικρές. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και επικουρικό ταμείο ασφαλιστικών εταιρεών, για να καλύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατάλαβα. Λοιπόν, να περάσουμε σε άλλο ένα μικρό διαλυματάκι και να κλείσουμε. Ναι. Ωραία.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, φιέστα στη Θράκη στην Ενταγούντογλου. Ναι, αλλά του την απαγορεύσαμε. Είχε ανέβει τις προάλλες ο κύριος Καλλιντερίδης στη Θράκη. Ναι, για πες μου. Θα κοιτάξουμε να τον έχουμε στην επόμενη εκπομπή μαζί μας, να μας τα πει όλα μαζί. Θα το επιδιώξουμε. Θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα, αν τα καταφέρουμε. Θέματα Μεσογείου, πετρέλαια, θα έχει απ' όλα το... Κουρδικό, είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν και δεν αρκεί μία εκπομπή για να τα λύσεις. Δεν μας φτάνει μία εκπομπή για να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας καληνυχτήσουμε. Καληνύχτα. Ωραία ήταν και σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ανεχτήκατε. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε.